Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Ερατινή, πηγαίνοντας στο κοντινό Γαλαξίδι με τα πανέμορφα καπετανόσπιτα, τα παραδοσιακά σπιτάκια των καραβοκύριδων της περιοχής. Πάντα μου έκαναν εντύπωση αυτές οι μικρές βραχονισίδες, τα νησάκια που είναι γύρω από το Γαλαξίδι, πανέμορφα μέσα στη θάλασσα και σε κοντινή απόσταση από την πόλη. Ευκαιρία λοιπόν να τα δούμε από κοντά. Ξεκινάμε από το μνημείο της γυναίκας του ναυτικού και βλέπουμε πρώτα ένα μικρό βραχάκι, έτσι, μικρή, πολύ μικρή βραχονισίδα, που έχει πάνω του μία πλάκα αναμνηστική, προφανώς και αυτή για τους ναυτικούς είναι. Πριν μπούμε στην πόλη, κάνουμε δεξιά και ακολουθούμε αυτό το μικρό ακροτήρι που έχει, πηγαίνοντας προς τη σχολή μαγείρων του Γαλαξιδίου. Εκεί μπορούμε να σταματήσουμε και να δούμε πιο ωραία τις βραχονισίδες αυτές. Εδώ τώρα είναι ο Αγιώργης, η πιο μεγάλη νησίδα, και έχει απάνω ένα κλισάκι του Αγίου Γεωργίου βέβαια. Και θα δούμε σε λίγο ότι είναι ξερό όλο το υπόλοιπο νησάκι. Ελάχιστη βλάστηση έχει. Εδώ είναι λοιπόν το εκκλησάκι του Άγιου Γεώργη. Βραχώδες η παραλία του γύρω-γύρω. Λίγο δύσκολο να κάνεις μπάνιο εκεί. Και όπως τώρα βλέπω από ψηλά, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει και ένα κολπίσκο. Και υπάρχουν και κάποια εδώ ερείπια από κάποιο κτίριο, οχύρωση. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν αυτό. Εδώ φαίνεται πιο κοντά το εκκλησάκι. Έχει και ένα μικρό λιμανάκι και ένα δρομάκο που οδηγεί εκεί. Να εδώ και τα απομεινάρια της οχύρωσης ή κάποιων κτηρίων. Πιθανόν να το χρησιμοποιούσαν παλιά στην εποχή της Τουρκοκρατίας οι κάτοικοι εκεί για να κρύβονται, να μην τους βρίσκουν εύκολα οι Τούρκοι. Από την άλλη μεριά του νησιού υπάρχει ένα άλλο εκκλησάκι, ο Άγιος Ανδρέας, που είναι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα αυτό. Εδώ τώρα βλέπουμε την Αψηφιά, έτσι λέγεται αυτή η νησίδα. Είναι η πιο κοντινή στην παραλία εκεί, που είναι πίσω από το Γαλαξίδι. Υπάρχουν και άλλα δύο νησάκια πιο μέσα. Η νήσος Παναγιά, που έχει αυτή απάνω ένα κλισάκι, και ο Άγιος Δημήτριος, που είναι ακόμα πιο μακριά. Πάμε τώρα να δούμε την Αψηφιά από κοντά, αυτό το μικρό νησάκι. Εδώ υπάρχουν απομεινάρια από έναν παλιό φάρο που υπήρχε εκεί, για να μην πέφτουν τα πλοία βέβαια πάνω στα βράχια. Αυτό το κτίσμα εδώ που βλέπετε είναι ο παλιός ο φάρος. Έχει βέβαια σήμερα ερυπωθεί. Και βλέπω βέβαια έχει και πολύ όμορφες παραλίες εκεί στο νησάκι. Αν κάποιος είναι τολμηρός και δεινός κολυμβητής, νομίζω μπορεί να πάει και με το κολυμπώντας από κάποιο σημείο. Να εδώ πάλι ο φάρος και τα καταγάλανα νερά βέβαια γύρω-γύρω από την παραλία. Εντυπωσιακή θέα στην πόλη από αυτό το σημείο, στο Γαλαξίδι, που το όνομά του βέβαια δεν προέρχεται από το γάλα και το ξίδι, όπως πιστεύουν μερικοί, αλλά από ένα φυτό που ήταν εκεί γύρω
ένα αποώδες φυτό, τη γαλατσίδα, που έγινε γαλαξίδα και γαλαξίδι στο τέλος. Έτσι πήρε το όνομά της η πόλη. Πάμε τώρα και μια γρήγορη βόλτα στην πόλη του Γαλαξιδίου. Και εδώ είμαστε στο Γαλαξίδι. Πάμε τώρα για ένα μπανάκι στην πίσω μεριά, εκεί που τελειώνει ο δρόμος και είναι η σχολή των τουριστικών επαγγελμάτων. Έχει ένα μικρό κολπίσκο εκεί. Κολλάει σαν λάσπη στην αρχή. Σαν λάσπη, ναι. Εντάξει, είναι πολύ ρηχά. Ωραία, ναι. Και με αυτά τα παράξενα πλάσματα της θάλασσας που μοιάζουν με φούσκες, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην επιστροφή και φτάνουμε στην όμορφη Γλυφάδα, που απέναντι είναι τα νησάκια Τριζόνια. Εδώ είμαστε στη Γλυφάδα Φωκίδας και απέναντι τα Τριζόνια. Από εδώ φεύγει το καραβάκι για απέναντι, το μεγάλο Τριζόνι μάλλον, που κατοικείται κιόλας. Από την Γλυφάδα λοιπόν τα Τριζόνια είναι πολύ κοντά, γύρω στα 10 λεπτά με το μικρό αυτό καραβάκι, και το εισιτήριο κοστίζει 2 ευρώ για τους ενήλικες και 1 ευρώ για τα παιδιά. Πολύ όμορφη και εύκολη η διαδρομή, συνήθως δεν έχει πολύ άνεμο εκεί, δεν πιάνει πολύ αέρας
και σε μερικά λεπτά είσαι απέναντι στα Τριζόνια. Τώρα κάποιοι λένε ότι το όνομα του νησιού είναι από το ζουζούνι αυτό, το Τριζόνι, επειδή έχει πάρα πολλά τριζόνια στο νησάκι, και κάποιοι ότι είναι παραφθορά από τα Τριονήσια, δηλαδή είναι τρία νησάκια εκεί, ο Άγιος Ιωάννης, το Πλανέμι και το Πρασούδι. Ένα βέβαια κατοικείται και έχει την ιδιαιτερότητα το νησάκι αυτό ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Υπάρχουν μόνο κάποια ηλεκτρικά εκεί που μετακινούνται οι κάτοικοι και τα εμπορεύματα, αυτά που είναι για το golf, τα ηλεκτρικά τα αυτοκινητάκια. Είναι τόπος για ήρεμες διακοπές. Παρ' όλα αυτά έχει και μαγαζάκια και κάποια ξενοδοχεία και μια μεγάλη μαρίνα έτσι με ιστιοπλοϊκά και σκάφη στο πίσω μέρος του νησιού. Τα νερά είναι πεντακάθαρα στη γύρω περιοχή και στη Γλυφάδα και στα Τριζόνια. Έχει και κάποιες παραλίες πιο μακρινές που μπορείς να πας με κάποια μονοπατάκια εκεί που υπάρχουν αν έχεις όρεξη για περπάτημα. Αφήνουμε και την Γλυφάδα και πάμε στην Ναύπακτο για pancakes. Είναι λίγο... Είναι λίγο ξινούτσικο. Για πρωινό ό,τι πρέπει. Δεν είναι πολύ γλυκό.